Κάλεσα πριν από λίγο τον Δήμαρχο Μινώα Παιδιάδος. Έχει και εκεί τα θέματα του το Αρκαλοχώρι, όλος ο Δήμος. Μάλιστα ο Δήμαρχος είπε ότι πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο να φτάσει στο Αρκαλοχώρι. Έκανε πάρα πολύ ώρα νωρίς σήμερα το πρωί. Εξαιτίας του χιονιού, κύριε Δήμαρχε, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Α, καλά να είμαστε όλοι μας, ναι. Να ευχηθούμε να... το δεύτερο κύμα να είναι... Δεν ξέρω, πιο ήπιο δεν θα είναι σίγουρα, αλλά... Θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Προβλήματα. Θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, με, τουλάχιστον βάσει των όσων ξέρουμε από τους μετεωρολόγους. Και επίσης έχω μπροστά μου την δήλωση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Στυλιανίδη, μετά από τη συντονιστική σύσκεψη που έγινε για την εξέλιξη της κακοκαιρίας, και είπε: «Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο διήμερο. Χρειάζεται από όλους προσοχή και εγρήγορση. Θερμή παράκληση ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες των αρχών. Με σωστή συνεργασία όλων των φορέων, τη βοήθεια των πολιτών, θα μπορέσουμε να σημειώσουμε, αν είναι δυνατόν, στο ελάχιστο να μειώσουμε, όχι να σημειώσουμε, να μειώσουμε τις επιπτώσεις από αυτή την κακοκαιρία». Είπε ότι ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, επαγρύπνηση, για να αντιμετωπιστεί κάθε ενδεχόμενο πρόβλημα και ότι θα γίνει μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να παραμείνουν ανοιχτοί δρόμοι για να είναι η χώρα λειτουργική και να συνεχίσει η οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα. Αναφέρεται ο κύριος Στυλιανίδης στο σύνολο της χώρας. Δεν είναι όμως εύκολη πρόσβαση και προς το Αρκαλοχώρι. Έβλεπα τις χθεσινές ανακοινώσεις από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης και σε κάποιο σημείο ή από κάποιο σημείο και μετά τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Εξακολουθούν να είναι δύσκολα και αυτή την ώρα που μιλάμε. Κυρία Δουλγεράκη, εγώ θα συνιστούσα σε όποιον θέλει να έρθει στο Αρκαλοχώρι να το αναβάλει. Διότι είναι πάρα πολύ δύσκολος ο δρόμος, είναι πάρα πολύ επικίνδυνος και δεν ξέρω αν θα έχει μετά το χρόνο να γυρίσει πίσω. Α, μάλιστα. Εσείς με αν από το μεσημέρι ξεκινήσει η δεύτερη φάση ας το πούμε της χιονόπτωσης αυτής την οποία είχαμε χθες, θα ξέρετε ότι δεν θα μπορέσει να γυρίσει κανείς πίσω. Εγώ βγήκα δύο φορές έξω από το δρόμο. Δύο φορές και πήγαμε 20 με 10. Τώρα το πρωί εννοείται. Είναι πάρα πολύ. Ναι, γιατί είχε το πρωί είχε και παγετό, ήταν τα πράγματα από το Ηράκλειο προς το Αρκαλοχώρι, θέλετε να πείτε. Ναι, ναι, από Ηράκλειο προς το Αρκαλοχώρι. Έχει πάρα πολύ χιόνι δεξιά και αριστερά. Ένα μέρος του δρόμου είχε ξενιστεί, δεν ξέρω, από την περιφέρεια μάλλον, δηλαδή από το Σκαλάνι μέχρι το Απεζά περίπου. Μετά τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Όπου υπάρχει ανηφόρα, δεν μπορούσαμε να προπατήσουμε καθόλου. Δεν πήγαινε καθόλου τα αυτοκίνητα. Γλιστράει το αμάξι, ε? Αυτό θέλετε να πείτε? Γλιστράει, ναι. Μάλιστα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Εσάς δεν σας ρωτάω αν είχατε προβλήματα, γιατί είχατε προβλήματα, τουλάχιστον με τα όσα γνωρίζαμε από χθες, διότι είχατε και τα προβλήματα εκεί στον καταβλισμό με τους οικίσκους στο Αρκαλοχώρι. Πριν πάτε όμως. Πριν πάτε σε αυτό. Σε όλη τη διοικητική σας περιφέρεια, Αρκαλοχώρι, Δήμος Μινώα Παιδιάδος, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι εγκλωβίστηκαν, ζήτησαν βοήθεια στην πορεία της χθεσινής ημέρας? Εσείς αντιμετωπίσατε δηλαδή ιδιαίτερα προβλήματα? Όχι, εγώ δεν αντιμετώπισα, δεν ζητήσανε βοήθεια, δεν ήταν κανείς εγκλωβισμένος. Είχαμε βγάλει ανακοινώσεις, τους είχαμε πει ότι πρέπει να εφοδιαστούν ειδικά όλες οι στάδες με ζωοτροφές. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι το έκαναν. Είχαμε μία-δύο χλήσεις από ένα-δύο βοσκούς οι οποίοι δεν μπορούσαν να πάνε στο ποιμιό τους, αλλά εμείς τους είχαμε ενημερώσει εν γέρος ότι πρέπει να κοιτάξουν να μεταφέρουν ζωοτροφές στα ποιμιοστάσια, γιατί κανείς δεν ξέρει πόσο καιρό θα κρατήσει το χιόνι το οποίο θα πέσει, ας πούμε, σήμερα, πόσο καιρό θα κρατήσει. Σωστά. Και από ό,τι είδα, μια ανακοίνωση από το Δήμο σας είναι και σε εσάς, όπως σε όλη την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, κλειστά τα σχολεία. Τώρα, για το πόσες μέρες αυτό θα κρυθεί, ανάλογα με την πορεία της κακοκαιρίας. Σήμερα θα το αποφασίσουμε πόσες μέρες θα κλειστεί. Ναι, ναι. Είναι ανάλογα και με την εξέλιξη της κακοκαιρίας. Επίσης, δώστε μου τη δυνατότητα να πω ότι επίσης είναι κλειστή
όλοι οι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία, τα κέντρα διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας στις περιφερειακές ενότητες Αττικής, Κρήτης, Κυκλάδων, στις περιφερειακές ενότητες, όσο ανακοινώθηκε, Κυλκής, Λίμνου, Βιωτίας, Εύβοιας, Φθιώτιδας, Φλόρινας και Κορινθίας. Μας είπε ο κ. Ιρηγονάκης πριν από λίγο ότι εκεί κατά τις 6 το απόγευμα χθες ότι πήρε την κλίση και άμεσα ανταποκρίθηκαν και εκείνοι από τη δική τους την πλευρά. Από πολίτες, από εσάς, όλοι μαζί, ούτως ή άλλως συνεργάζεστε, ότι υπήρχε θέμα με τα κλιματιστικά και στους οικίσκους που λόγω του χιονιά δεν μπορούσαν να δουλέψουν. Ναι, είχαμε ένα πρόβλημα με τα κλιματιστικά. Σε πρώτη φάση σε καμιά πενταριά οικίσκους τα οποία δεν είχαν πάρει μπροστά. Δεν πέρανε, μας δίνανε, δεν ξέρω αν πέρανε μπροστά. Αυτό είναι ένα σύνθετο φαινόμενο, τουλάχιστον έτσι μας λένε τώρα αυτοί οι ειδικοί, το οποίο όταν είναι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, τα κλιματιστικά δεν δουλεύουν. Mm-hmm. Εμείς άμεσα είχαμε μία ποσότητα 30 στρομπών μέσα στην αποθήκη μας, τη διαθέσαμε άμεσα, είχαμε και μια χορηγία άλλες 20, κλείσαμε σχεδόν όλους όσους είχαν ανάγκη. Το απογευματάκι μας έφερε η περιφέρεια 40... 35, συμπληρώσαμε... 35 μας είπε ο κύριος Ιρηγονάκης, 35. Ναι, 35 ναι, ναι. ήταν... ναι, 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 ναι. καμιά φορά είναι είχαμε άνθρωποι... Είχαμε μια νοικοκυνομία, οποίοι... ήταν 40-37. Ναι, 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 σωστά, σωστά. ήταν βράδυ, νύχτα, γιατί δεν τους αφήσανε η αστυνομία να περάσουν να έρθουν στο Αρχαλοχώρι και σε ένα σημείο του Δήμου είχαν σταματήσει και πήγαμε εμείς με δικά μας αυτοκίνητα και... αυτό παρουσιάστηκε... Πήραμε τις σόμπες αυτές και πήγαμε σε όλους τους καταβλισμούς που έχουμε δεξιά και αριστερά και τους καλύψαμε όλους με σόμπες. Αυτό από νωρίς το πρωί είχε παρουσιαστεί το πρόβλημα? Το πρόβλημα παρουσιάστηκε, ναι, από το... περίπου από γύρω στις 10 η ώρα. Ναι. Κάπου εκεί. Από τις 10 το πρωί. Αναρωτιέμαι πώς από τις 10 το πρωί μέχρι με τις 6 περίπου το απόγευμα κλπ. Όχι, άμεσα δώσαμε στο Αρχαλοχώρι, δώσαμε άμεσα, σας είπα. Εσείς, δώσαμε 50. Από αυτά τα οποία είχατε εσείς, στους πρώτους 50 άμεσα, θέλετε είναι, να πείτε. Εντάξει. Α, και μετά ήρθε η περιφέρεια, μετά που ζητήθηκε βοήθεια για να σας μετά κάναμε το γύρο σε όλους τους καταλληλούς, να δούμε αν υπήρχε κάποιος, έστω και ένας άνθρωπος, αν υπήρχε. Εκεί τώρα, τι θα σας πω. Και... αυτοί που πήρανε σόμπες ήταν και άνθρωποι οι οποίοι δουλεύαν τα αρκοντήσεω. Αλλά θέλανε ρεζέρβα να έχουν να μην, για να μην ξεμείνουν κάποια στιγμή. Έβλεπα αργά το βράδυ εκεί κοντά τις 9 μια ανακοίνωση που βγάλατε από το Δήμο, πάνω κάτω 9, που έλεγε ότι ξέρετε σήμερα θα γίνει ένας έλεγχος σε όλους τους οικίσκους, σε όλους τους καταβλισμούς. Ναι, τους καταβλισμούς, γιατί οι καταβλισμοί είναι 7. Και πρέπει να κοιτάξετε και το κομμάτι που έχουμε κι εμείς. Είναι με δυσκολία πάμε. Δεν πάμε εύκολα. Ναι. Λόγω του χιονιού δηλαδή. Ναι. Φαντάζομαι ότι από νωρίς το πρωί οι υπηρεσίες σας, οι αντιδήμαρχοί σας, τεχνικές υπηρεσίες... Μα δεν, ναι, δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή δεν πιστεύω να υπάρχει ούτε ένας. Τσίσκος να μην έχει... ναι, επειδή μιλάτε για έλεγχο, αυτό που έλεγα είναι ότι φαντάζομαι ότι οι τεχνικές υπηρεσίες και τέλος πάντων οι εμπλεκόμενες αντιδημαρχίες, ότι από νωρίς το πρωί, έστω και τηλεφωνικά, θα γνωρίζουν που υπάρχουν θέματα, που δουλεύει, τι δεν δουλεύει και τι, και τι μπορεί να επιδιορθωθεί. Μέχρι τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχουν, δεν έχουν. Τώρα, τι θα γίνει πιο αργά, θα δείξει. Εδώ είμαστε πάντως. Όλοι οι αντιδήμαρχοι είναι μέσα εδώ στο Δημαρχείο αυτή τη στιγμή. Τα μηχανήματα όλα είναι έξω στους δρόμους. Έχουμε περίπου 13 μηχανήματα τα οποία είναι 5 δικά μας και άλλα 8 από εργολαβίες που γίνονται γύρω στη γύρω περιοχή του Δήμου. Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε μεγάλες ούτε ελλείψεις αλλά ούτε και τίποτα ιδιαίτερο που να τουλάχιστον να μην... μπορούμε να το διορθώσουμε άμεσα. Μάλιστα. Και λοιπόν, εύκολα. Μακάρι να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε προβλήματα σε περίπτωση που έχουμε την επιδείνωση αυτή, την οποία περιμένουν, μας έχουν ειδοποιήσει οι μετεωρολόγοι, έχουν ειδοποιήσει όλους εσάς με την πολιτική προστασία για τα φαινόμενα τα οποία ακολουθούν τις επόμενες ώρες. Λύστε μου μια απορία σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τελικά για πόσους οικίσκους μιλάμε? Τι?
στους 7 καταβλισμούς. Για πόσους οικίσκους μιλάμε? Όλοι οι οικίσκοι, όλοι οι οικίσκοι είναι γύρω στους 147 αυτή τη στιγμή. Φιλοξενούν κόσμο και οι 147? Σχεδόν. Μάλιστα. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς για ποιο λόγο. Ναι. Μπορεί να υπάρχουν δύο οικίσκοι να είναι αδιανοί τώρα. Γιατί είναι και ορισμένοι που φεύγουν. Ναι. Βρίσκουν, ξέρω εγώ, φτιάχνουν το σπίτι τους, τους φιλοξενεί κάποιος συγγενής και δεν του αρέσει ο οικίσκος. Σκόνη και φεύγουν. Αυτά είναι μια δυναμική η οποία εξελίσσεται ανά πάσα στιγμή. Μάλιστα. Εδώ θέλω να σημειώσω και κάτι άλλο το οποίο αξίζει τον κόπο να το πούμε και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και τον διοικητή της ΔΕΔΙΕ και τον κύριο Τριαντόπουλο, τον υπουργό, γιατί κανονίσαμε να έρθει μια μεγάλη γεννήτρια 500 καβέες στον καταβλισμό του Αρκαλοχωρίου σήμερα το πρωί, η οποία θα είναι η ρεζέρβα μας αν κοπεί το ρεύμα. Μάλιστα. Μια μεγάλη γεννήτρια. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι η απρόληψη, το λέμε, για αν κάποια στιγμή έχουμε μια διακοπή του ρεύματος, να δώσουμε άμεσα ρεύμα. Καλά. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Δείτε τι προβλήματα θα έχετε και πόσα θα τα έχετε σήμερα. Είπα ότι θα προλάβαινα, αλλά δεν προλάβαινα και θα ήθελα να κάνουμε, σας λέω την αλήθεια, κύριε Φαργκάκη, μια συζήτηση. Διότι υπάρχουν αυτά τα οποία είπε ο κύριος Καραγιάννης από το βήμα της Βουλής, απαντώντας σε ερώτηση βουλευτή. Υπάρχει και η συνέντευξη που έχει δώσει ο κύριος Τριαντόπουλος. Την έδωσε στον Real 97,8, στον κύριο Ψάλτη και την κυρία Χατζηδημητρίου, και αυτή είναι αξιαλόγου και νομίζω ότι θα πρέπει όλα αυτά τα θέματα, ότι καλό θα ήταν και να τα ακούγαμε και να τα συζητούσαμε για την ενημέρωση όλου του κόσμου, γιατί αν άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, τότε νομίζω ότι λίγο πολύ μπερδεύεται το πράγμα και εσείς στην πράξη αντιμετωπίζετε. Εγώ δεν έχω υπόψη με τις δύο συνεντεύξεις. Σαφέστα. Το λέω. Ναι, εντάξει. Γιατί εγώ δυστυχώς δεν προλαβαίνω να κάνω να παρακολουθώ αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν τόσα προβλήματα εδώ πέρα. Η ερώτηση που κατάθεσε ο κύριος Κεκέρογλου είναι το μόνο εύκολο να σας την προωθήσουμε σε ό,τι έχει να κάνει με την απάντηση του κυρίου Καραγιάννη, σε ό,τι έχει να κάνει με την συνέντευξη του κυρίου Τριαντόπουλου. Επειδή δεν μπορώ εγώ αυτή την ώρα, όχι δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω να τη σχολιάσω, να την ακούσουμε όλοι, την κρατάω. Την έχω αύριο το πρωί. Θα σας καλέσω κάποια στιγμή, κύριε Δήμαρχε, να είναι καλύτερα τα πράγματα, εύχομαι, ή όποτε τέλος πάντων μπορούμε, αν δεν είναι αύριο μεθαύριο, γιατί νομίζω ότι πρέπει αυτά τα οποία λέγονται και στην Αθήνα αφορούν εσάς, ότι θα πρέπει να έχουν απάντηση για όλους εσάς, εσείς που αντιμετωπίζετε στην πράξη αυτές τις πολύ πολύ μεγάλες δυσκολίες. Λοιπόν, να αυτές οι συνεντεύξεις είναι όσον αφορά τους άστεγους. Σαφέστατα, με όλους, με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε στο Αρκαλοχώρι, σαφέστατα. Τα μετέπειτα των σεισμών, δηλαδή. Σαφέστατα, κύριε Φραγκάκη. Ωραία. Και το τι έχει δοθεί και γιατί έχει δοθεί κλπ. Οπότε θα συνεννοηθούμε να έχουμε εκείνο το χρόνο που θα μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε, να δω ποια είναι και η δική σας η άποψη και θέση πάνω σε αυτά τα οποία λέγονται και από το βήμα της Βουλής αλλά και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Αθήνας. Γιατί η δικιά σας άποψη μετράει, εσείς αντιμετωπίζετε τα προβλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, καλά. Τα λέμε. Γεια σας, κύριε Φραγκάκη.